Επανακαθορίζεται η χερσαία ζώνη του λιμένα Ιεράπετρας, η οποία πλέον θα εκτείνεται από το παραλιακό γυμναστήριο μέχρι και την ναυμαχία. Πρόκειται για ένα αίτημα του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να λυθεί και το πρόβλημα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Την τελική έγκριση για αυτό το ζήτημα έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, που βρέθηκε στην περιοχή. Επιλύονται πλέον τα ζητήματα. Μπαίνει μια τάξη στη χερσαία ζώνη της Ιεράπετρας. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του λιμεναρχείου της Ιεράπετρας. Αλλά ο Δήμος, μετά από μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη πρόταση, την οποία μας κατέθεσε και την οποία βεβαίως εμείς την επεξεργαστήσαμε και την εγκρίναμε ως Υπουργείο Ναυτιλίας, προχωράμε πλέον στην έγκρισή της. Πολύ σημαντικό το ότι πλέον στην Ιεράπετρα έχουμε εξομοίωση της χερσαίας ζώνης με τη ζώνη λιμένος. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα του Δήμου εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί σήμερα με τη βοήθεια του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργείου του κ. Πλακιωτάκη. Θεωρώ ότι θα αλλάξει η εικόνα όλου του παραλιακού μετόπου από τα προβλήματα που έχουμε με τα μαγαζιά, αλλά και με έργα ανάπλασης που θα γίνουν στο παραλιακό μέτωπο, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο μέχρι τώρα. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ιεράπετρας έλαβε χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των κτηριακών υποδομών που θα φιλοξενήσουν τις υπηρεσίες του λιμεναρχείου. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, μάλιστα, επιθεώρησε κατά την επίσκεψή του και το εν λόγω κτίριο. Προχωράμε σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας, μετά από προγραμματική σύμβαση που ήδη έχουμε υπογράψει, στην υλοποίηση του μεγάλου σημαντικού έργου της επισκευής, της συντήρησης του λιμεναρχείου της Ιεράπετρας, που θα βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό στην βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, και βέβαια σκοπός μας είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να πάμε σε πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών των λιμεναρχείων. Είναι φιλόδοξο έργο. Θα προχωρήσω με μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο για να φτιάξουμε το κτίριο του λιμεναρχείου. Έπεται συνέχεια σε όλα αυτά. Η Ιεράπετρα είναι ένας δήμος που έχει μεγάλο παραλιακό μέτωπο. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του επανακαθορισμού της χερσαίας ζώνης εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Καφέ Εστίασης Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι πρακτικά και ουσιαστικά ένα χρόνιο πρόβλημα των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο λύνεται.